Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα που έχει προκύψει με την καρδιολογική. Σας έλεγα την Παρασκευή, μη βιάζεστε, θα σας τα πούμε την Δευτέρα. Και όντως σας τα λέμε τη Δευτέρα. Είναι μαζί μας εδώ ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Χάτσιος. Κύριε Χάτσιο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατζούλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Για να δούμε εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί προηγήθηκε και ένα δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά άρχισε, θα λέγαμε, να εξελίσσεται όλο το story γύρω από την καρδιολογική. Κλείνει, δεν κλείνει, όχι θα ξαναλειτουργήσει, όχι θα λειτουργήσει κάπως. Τι γίνεται λοιπόν με την καρδιολογική, να τα πάρουμε με τη σειρά τους τα πράγματα. Ωραία. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπεύθυνη, έτσι, τη σοβαρή δημοσιογραφία που κάνετε και την ηρεμία και ψυχραιμία με την οποία προσπαθούμε να ενημερώσουμε το κοινό. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπεύθυνα, επίσημα, ο μόνος που μπορεί να μιλήσει από το νοσοκομείο της Καστοριάς είναι ο διοικητής. Αυτός εκφράζει τις θέσεις του νοσοκομείου, τις ενέργειες που γίνονται και πιθανόν να φέρει τα ενδεχόμενα προβλήματα, αν τυχόν υπάρξουν ή υπάρχουν στις κλινικές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια σίγουρα είναι ο διπάρχης μας, την τρίτη είπε ο διοικητής μας, το Υπουργείο και βέβαια σε πολιτικό επίπεδο οι Υπουργοί και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο νομό μας, ο κύριος Δικαλάγιας. Τώρα, μισό λεπτό και κύριε Χάτσο. Μπορεί να είναι εικασίες. Το λέτε γιατί εμφανίστηκαν άλλα πρόσωπα αυτό το τριήμερο. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Εννοείται. Εννοείται τον κύριο Γούλιο προφανώς. Τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας. Μα ο κύριος Γούλιος έβγαινε. Ο κύριος Γούλιος έχει μια υπηρεσιακή ιδιότητα του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας. Εισηγείται, φροντίζει στον βαθμό που φροντίζει να καταρτίζονται τα προγράμματα. Και εδώ και 2-3 μήνες συνεχώς επιμένει εγγράφως να κλείσει η καρδιολογική κλινική. Η καρδιολογική κλινική, όπως καταλάβατε, ο κύριος Γούλιος επιμένει να κλείσει η καρδιολογική κλινική. Εγγράφως. Αλήθεια. Η καρδιολογική κλινική δεν έχει κλείσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δεν θα κλείσει. Συγγνώμη, γιατί αυτά που λέτε τώρα, μισό λεπτό και κύριε Χάτσιο. Ο κύριος Γούλιος επιμένει να κλείσει η καρδιολογική κλινική. Τι είπατε? Ο κύριος Γούλιος επιμένει εγγράφως ότι θα κλείσει η καρδιολογική κλινική. Όχι, ότι να κλείσει. Να κλείσει, ναι. Να κλείσει. Γιατί να κλείσει? Γιατί θέλει ο κύριος Γούλιος να κλείσει? Εγώ σας λέω τα γεγονότα. Το λέω αυτό με την έννοια πια, γιατί αυτό το τριήμερο ο κύριος Γούλιος εμφανίζεται ότι είναι ο αυτός που κάνει τις ενέργειες για να μην κλείσει. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Μου επιτρέπετε να πω μία από τις αγαπημένες μου παροιμίες που λέω συνήθως. Ναι. Κάψε με αγάμο, άλυψε με λάδι να γιάνω. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν, είναι αστεία πράγματα αυτά. Έτσι να βγαίνω το μεσημέρι, οποιοδήποτε, να λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, κλείνει η κλινική και σε 3-4 ώρες να δηλώνει ότι εγώ είμαι ο μόνος που ενδιαφέρθηκα και σε 3 μέρες έλυσα το πρόβλημα της κλινικής για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και για πάντα. Έτσι, φεδρότητες, αστειότητες, δεν θέλω καν να τις σχολιάσω. Και γι' αυτά βέβαια, για αυτές τις δηλώσεις του, επειδή ακριβώς πρόκειται για υπηρεσιακό παράγοντα, θα ελεγχθεί βάσει του πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων. Όταν λέτε θα ελεγχθεί, τι ακριβώς διαδικασίες προβλέπονται? Να μείνει εδώ πέρα αυτό που είπα. Μάλιστα. Έτσι, αυτό που ενδιαφέρει το κοινό, έτσι, είναι να δουλεύει το νοσοκομείο, να εξυπηρετείται ο κόσμος στον καλύτερο δυνατό βαθμό και με τα μέσα και με τις δυνατότητες που έχουμε. Μάλιστα. Έτσι, το δημόσιο σύστημα υγείας είναι πανίσχυρο, έχει το νομικό προστάσιο, έτσι και τη θέληση φυσικά, έτσι, ώστε να μπορεί να δίνει λύσεις. Υπάρχει όντως τεράστιο πρόβλημα στην καρδιολογική, όχι σήμερα, έτσι, χρόνια ολόκληρα. Από το 2016 ακόμα, που και η ίδια κυρία Τελεγιορίδη, αφού αναφέρατε τον ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε τότε ότι υπάρχει πρόβλημα και κλείνει η καρδιολογική, ότι δεν έρχονται επικουρικοί, που δεν έρχονται όλα αυτά τα χρόνια επικουρικοί. Στο νοσοκομείο Καστοριάς υπάρχουν 3 θέσεις οργανικές καρδιολόγων. Δεν λέω τι έγινε στο παρελθόν και γιατί ήταν 3. Εκείνο που σας διαβεβαιώ είναι ότι παρόλο που από το 2012 δεν έχει αλλάξει κανένας οργανισμός στα νοσοκομεία, εμείς μετατρέψαμε μια θέση μικροβιολόγου σε καρδιολόγο και προκυρήσεται η θέση. Βέβαια, άλλες 2-3 φορές έχουμε προκηρύξει αυτό το χρονικό διάστημα θέση ΤΕΠ με ειδικότητα καρδιολόγου, η οποία δυστυχώς
βγήκε άγονη. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα. Τώρα, γιατί, να τελειώσω λίγο. Γιατί δημιουργήθηκε λοιπόν το θέμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει. Από τις τρεις θέσεις οι οποίες είναι καλυμμένες, το ξέρετε, θα το πούμε τέλος πάντων, η μία βρίσκεται σε, η μία γιατρός βρίσκεται σε άδεια λοχίας, ανατροπής τέκνων, η δεύτερη είναι η κυρία Κοζατσάνη, η αντιπεριφερειάρχης, και ο τρίτος που ήταν ο διευθυντής της κλινικής, ο κύριος Κεραμάρης, συνταξιοδοτείται. Θα έλεγα, μας ανακοίνωσε ότι θα συνταξιοδοτηθεί. Γιατί το είπατε ευνηδιαστικά, δεν γνωρίζαμε ότι ο κύριος Κεραμάρης συνταξιοδοτείται? Λοιπόν, αυτό λέω. Και το λέω ευνηδιαστικά γιατί. Γιατί υπάρχει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, είτε την ημέρα που συμπληρώνετε το 67ο έτος της ηλικίας σας, είτε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα. Θεωρούσα λοιπόν, επειδή δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, ότι, ότι ο κύριος Κεραμάρης θα το πάει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θα πάει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ναι. Το ευνηδιαστικά λοιπόν, που είναι απόλυτο δικαίωμά του σεβαστό, ήταν ότι πριν από μερικές μέρες, πριν από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, πριν από τις 4 μέρες, μια εβδομάδα πριν από το τέλος του μήνα, μας ανακοίνωσε ότι εγώ, αφού έχω το νόμιμο δικαίωμά μου, προτίθεμαι από 1 Αυγούστου να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Οπότε ξαφνικά από 1 Αυγούστου δημιουργείται το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει κανείς μόνιμος γιατρός στην καρδιολογική. Στην καρδιολογική κλινική. Εντάξει. Κατά τη γνώμη θα μπορούσε να έχει γίνει και λίγο πιο ομαλά. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να το σκεφτώ. Εγώ παράδειγμα. Έτσι, στο τέλος του μήνα κατοχυρώνω δικαίωμα προώρησης συνταξιοδότησης. Δεν λέω θα κάνω χρήση, όχι. Αλλά τέλος πάντων έχω ενημερώσει για την υπηρεσία εδώ και 2,5-3 μήνες ότι επίκειται συνταξιοδότησή μου. Τα συζητήσαμε, τα βάλαμε κάτω, βλέπουμε το πρόγραμμα. Σαφώς προηγούνται πάντοτε οι ανάγκες του νοσοκομείου και της δημόσιας υγείας, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί μία λύση και όταν μπορέσω, αν μπορέσω τέλος πάντων, να συνταξιοδοτηθώ. Μάλιστα. Δηλαδή τα πάντα λύνονται με συνεννόηση. Αλλά παρόλα αυτά, νοσοκομείο είναι, έτσι υπάρχουν πάντοτε έκτακτα περιστατικά, υπάρχουν αναρωτικές άδειες, είμαστε πάντοτε υπατμόν, είμαστε πάντοτε όλο το 24ωρο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με τη βοήθεια πάντοτε της Τρίτης ΥΠΕ και του Υπουργείου. Γιατί εγώ δεν μπορώ να διορίσω, δεν μπορώ να μετακινήσω γιατρούς. Εγώ μπορώ να εισηγηθώ και εισηγούμε έγκαιρα, αυτά όμως είναι υπηρεσιακά, έτσι ζητάω από το Υπουργείο, συνομούμε με όλους τους διοικητές. Κάνω έγγραφα στον Ιατρικό Σύλλογο αν μπορεί να βοηθήσει με εφημερίες. Στην Καρδιολογική Εταιρεία έχω στείλει επανειλημμένα έγγραφα να κοινοποιήσουν σε όλα τα μέλη, σε όλη την Ελλάδα, μήπως ενδιαφέρεται κάποιος για την επικουρική θέση. Ξέρετε ότι δίνουμε, η περιφέρεια δίνει μια επιπλέον χρηματοδότηση 500 ευρώ. Το νοσοκομείο μας έχει τη δυνατότητα να δώσει πολλές εφημερίες. Ένας γιατρός λοιπόν που θα μπορούσε και θα το ξέρει ότι μπορεί να πάρει ίσως και διπλάσια λεπτά από το βασικό, διπλάσια χρήματα από τον βασικό μισθό του, ίσως να το αποφασίσει να έρθει στην Καστοριά. Δύσκολο το βλέπω, δύσκολο βλέπω ακόμη και την προκήρυξη των θέσεων για μόνιμο γιατρό, αλλά παρόλα αυτά η προσπάθειά μας είναι συνεχής, οι επαφές και η γνωστοποίηση του θέματος είναι συνεχής. Αυτό όμως είναι υπηρεσιακό θέμα, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τον κόσμο, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το αν λειτουργεί. Ή δεν λειτουργεί η καρδιολογική κλινική. Λειτουργεί λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Λειτουργεί. Οριακά, αλλά λειτουργεί και θα λειτουργήσει, σας το λέω. Όταν λέμε οριακά, κύριε Χατζη, γιατί το λέμε αυτό και τι σημαίνει οριακά λειτουργεί η καρδιολογική? Ότι μπορεί να χρειαστεί κάποιοι άνθρωποι, όπως το κάνει συνεχώς ο κύριος Χρυσοχώου, παράδειγμα, ναι. Ο οποίος μετακινήθηκε από τα ΤΕΠ στην Καρδιολογική λόγω της ιδιότητός του των καρδιολόγων. Ξεπερνάει το 7, τις 7 εφημερίες, ξεπερνάει τις 11 εφημερίες του πλαφόν που μπορεί να πληρωθεί και πολλές φορές έχει κάνει και 15 εφημερίες τις οποίες δεν πληρώνεται. Πώς να το πω τόσο απλά. Δηλαδή, εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες. Σήμερα η καρδιολογική στηρίζεται στον κύριο Χρυσοχώου, ας πούμε. Του κάθε γιατρού, έτσι ώστε να μπορέσει να μας εξυπηρετήσει. Έχουμε φτάσει και το ξέρετε, ίσως το ξέρει ο κόσμος, έρχεται γιατρός από τα Γρεβενά ιδιώτης και μας καλύπτει προθυμότατα, ας πούμε. Αν και είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι εξαιρετικός γιατρός. Θέλω να πω ότι το σύστημα φροντίζει έτσι ώστε να δουλέψει. Σε ακραίες περιπτώσεις βέβαια, ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτά τα πράγματα, ούτε ξέρω αν θα φτάσουμε, αλλά και στην κρίση όταν υπήρχαν προβλήματα στην κρίση της πανδημίας, όταν υπήρχαν προβλήματα με γιατρούς, παθολόγους ή πνευμονολόγους, υπήρξαν επιτάξεις. Υπάρχουν λύσεις. Να πούμε λίγο το εξής. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η καρδιολογική στηρίζεται στον κύριο Χρυσοχώου, ας πούμε. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα και μην παρεξηγείτε. Για να μην παρεξηγηθούμε. Έτσι. Αυτό είναι από τους μόνιμους υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου Καστοριά. Αυτό που μάθαμε ότι έγινε μία κρούση, μήπως μπορεί να έρχεται από τη Φλόρινα ένας καρδιολόγος, ισχύει? Και
Κοιτάξτε, αυτά σας ξαναλέω είναι υπηρεσιακά θέματα. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γίνονται, έχουν γίνει και στο παρελθόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα πώς καλυπτόμασταν. Υπήρχαν πάλι περιπτώσεις που ήρθαν από όμορα νοσοκομεία γιατροί, οι οποίοι μας βοήθησαν. Σήμερα, για παράδειγμα, έχει έρθει από την Κοζάνη καρδιολόγος γιατρός. Μάλιστα. Τώρα, θα μπορούσε να πει κάποιος, μπορεί η κυρία Κοζατσάνη με τη θέση που έχει σήμερα να βοηθήσει μέχρι που να ξεπεραστεί το θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το ζήτημα. Έτσι, γιατί προφανώς δεν προέκυψε σήμερα. Και τώρα όλοι όσοι κάθονται στο καναπεδάκι και γράφουν να έρθει η Κοζατσάνη ή κάθε Κοζατσάνη να εφημερεύσει, προφανώς δεν έχουν καμία ιδέα ούτε να διαβάζουν ούτε καμία ιδέα από νομοθεσία. Απλά το μόνο που μάθανε στα γεράματά τους είναι να χτυπάνε δύο πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και με συγχωρείτε που γίνομαι πολύ αιχμηρός. Λοιπόν, από τη στιγμή που η κυρία Κοζατσάνη επέλεξε, όπως είναι απόλυτο δικαίωμά της, να πάει στην αντιπεριφέρεια, έπαψε πλέον να είναι γιατρός του νοσοκομείου Καστοριάς. Μάλιστα. Έχει καταθέσει τη σφραγίδα της, δεν μπορεί να συνταγογραφήσει, δεν μπορεί να είναι στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ναι. Υπάρχει ένα νομικό καθεστώς, το οποίο το έχουμε ψάξει από την αρχή, όταν έφυγε η κυρία Κοζατσάνη, γιατί η ίδια προς τιμή της, από την αρχή είπε όποτε με χρειαστείτε, εγώ είμαι στη διάθεση του νοσοκομείου. Μάλιστα. Έτσι έχει φιλώσει τη ζωή της στο νοσοκομείο, έχει κάνει τέτοιες χειρότερες δύσκολες καταστάσεις με τεράστια νούμερα εφημεριών συνεχών για μήνες. Έτσι. Οπότε η ευαισθησία της απέναντι στον τομέα της υγείας και στην ειδικότητά της νομίζω είναι ανδιαφυσβήτητη από όλη την κοινωνία της Καστοριάς. Όμως για να γυρίσει ή να κάνει εφημερία η κύριο Κοζατσάνη δεν μπορεί να εισηγηθεί. Δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, να το πω έτσι. Ναι. Ωραία. Έχω εισηγηθεί από την ώρα που έφυγε η κυρία Κοζατσάνη, αν μπορεί να γίνει μια τροποποίηση του νόμου, ώστε να επιτρέπει τους αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειάρχες τέλος πάντων που έχουν την ειδικότητα του ιατρού. Ίσως και την καλή πρόθεση, θα λέγαμε εμείς. Γινόταν παλιότερα να μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν στο νοσοκομείο, ναι, εφόσον έχουν την διάθεση. Ακριβώς, γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Ξανακινείται το θέμα, θα δούμε τώρα αν μπορεί να υπάρχει το νομικό καθεστώς. Μέχρι τώρα έχουμε αρνητικές εισηγήσεις από τους νομικούς συμβούλους. Η γιατρός πριν σε αδειολογίες, πότε επιστρέφει, κύριε Χατσιού? Εντάξει, δεν θέλω να πω σε προσωπικά δεδομένα, αλλά μην τον περιμένουμε για πολλούς μήνες. Για πολλούς μήνες δεν θα έχουμε αυτή την επιστροφή. Ναι. Εδώ βλέπω μηνύματα για την περίπτωση του κύριου Γούλιου που είπατε ότι εγγράφος εδώ και μήνες θέλει, ζητά το κλείσιμο της καρδιολογικής. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω γιατί και πώς γίνεται αυτό και πώς ζητάει το κλείσιμο της καρδιολογικής και γιατί ζητείτε το κλείσιμο της καρδιολογικής από τον κύριο Γούλιο? Για τον απλούστατο λόγο ότι βλέπει στα προγράμματα ότι δεν υπάρχει γιατρός. Οπότε τα προγράμματα που κατατίθενται, ναι, στις 20 του μηνός βγαίνει ένα πρόγραμμα και λέει κάθε μέρα ποιος θα είναι στην υπηρεσία, ποιος θα είναι στην εφημερία κτλ. Έτσι, το πρόγραμμα που κατέθεσε ο κύριος Γούλιος για τον Αύγουστο ήταν μηδέν. Μηδέν. Ήταν μηδέν. Έτσι, βέβαια, εγώ μίλησα με όλους τους ιδιώτες γιατρούς, καλύψαμε μετά και βέβαια, όπως σας λέω, καλύπτουμε όλες τις ημέρες. Δηλαδή, κύριε Χάτσιο, αν πάθω κάτι εγώ με την καρδιά ή οποιοδήποτε χτυπάτε ξύλο, μπορεί, θα έρθει στην καρδιολογική, θα έχει τη φροντίδα της καρδιολογικής όπως την είχε ως σήμερα? Εννοείται. Έτσι, εάν υπήρχε τέτοιο θέμα, εάν υπάρξει τέτοιο θέμα στο μέλλον. Ωραία. Αυτό θα ανακοινωθεί επίσημα από την διοίκηση του νοσοκομείου. Ουσιαστικά ο κόσμος Καστοριάς. Προσέξτε με. Ναι. Το ότι εγώ ένα μήνα πριν ειδοποιώ τα όμορα νοσοκομεία ότι εκείνες τις μέρες έχουμε κενά, πριν βρούμε άλλους τρόπους να τα καλύψουμε, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δηλαδή ο κόσμος της Καστοριάς. Ο κ. Γούλιος δεν έχει ανακατευτεί ούτε ξέρει τίποτα από αυτά τα πράγματα πέρα από το να φέρει ένα πρόγραμμα το οποίο όπως το φέρνει. Και είπατε βέβαια ότι η ανάμειξή του σε αυτό το θέμα και η δημοσιοποίηση του θέματος είναι. Η δημοσιοποίηση είναι απολύτως απαράδεκτη και όπως σας είπα θα ελεγχθεί σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό. Και θα ελεγχθεί ο κύριος Γούλιος για όσα έχει κάνει και πει αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Έτσι, εμένα με στεναχώρησε όμως, με στεναχώρησαν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και το έχω βγάλει και σαν ανακοίνωση. Ναι. Τα οποία χωρίς καν να μπουν στον κόπο να κάνουν ένα τηλέφωνο και να ενημερωθούν από εμένα ή από οποιοδήποτε άλλο από τους επίσημους φορείς που σας ανέφερα. Για δική τους πιθανόν, τέλος πάντων, αποκτήσουν μια προβολή και κάποια like κτλ., ανακαίνησαν το θέμα. Αξιολογικό είναι το νομίζουν τον πρώτο ότι που. Το κάνανε πριν από μια μέρα, ξαφνικά λύθηκε το ζήτημα ως διαμαγείας επειδή το δημοσίευσαν. Έτσι, αστεία πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα, αυτή η λύση, αυτές οι λύσεις που βρίσκεται μέχρι τώρα, μπορεί να είναι και μόνιμες λύσεις. Φαντάζομαι πως όχι. Μόνιμη λύση, κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς. Για να είμαστε ειλικρινείς, λοιπόν, πώς λύνεται μόνιμα το πρόβλημα?
Έτσι. Η μόνιμη λύση εδώ και χρόνια είναι οι δύο, ίσως και οι τρεις θέσεις που θα προκηρυχτούν. Και λέω ίσως και τρεις θέσεις, γιατί αφού θα καταθέσει ο κ. Καραμάρης την αίτηση συνταξιοδότησή του, απελευθερώνεται άλλη μία θέση και μπορεί να προκηρυχτεί. Μάλιστα. Έτσι, μακάρι να βρεθούν γιατροί. Κάνω έκκληση όσους γνωρίζουν κάποιον καρδιολόγο που θα ήθελε να έρθει στην Καστοριά να υπανδρώσει, να στελεχώσει το νοσοκομείο της Καστοριάς. Οι λύσεις που έχουμε τώρα, κύριε Χάτσιο, καλύπτουν Αύγουστο-Σεπτέμβριο, καλύπτουν κάτι παραπάνω? Όπως καλυπτόμασταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα καλυφθούμε και τώρα. Τα προγράμματα βγαίνουν σε επίπεδο μηνός. Ναι. Άρα δεν μπορώ να σας πω για το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο κτλ. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεννοήσεις. Από το πρωί έχουμε συνέχεια τηλεδιασκέψεις και συνεννοήσεις με την ΔΥΠΕ και με τους διοικητές. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι θα καλυφθεί. Χωρίς καν να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά, δηλαδή κάποιος που έρχεται. Αυτό θέλω να σας πω. Αν υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, ναι, εάν χρειαστεί για παράδειγμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο Όμορο, ναι, είτε μέσω ΕΚΑΒ, είτε ιδιωτικά, είτε κάποιος γιατρός ο οποίος ενδεχομένως θα μπορούσε να του πει: κοίταξε, αντί να πας στην Καστοριά, πήγαινε στην Κοζάνη, γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει στην Καστοριά καρδιολόγος. Αυτό θα ανακοινωθεί και θα ματευτεί επίσημα από το νοσοκομείο Καστοριάς. Μάλιστα. Μάλιστα. Το δηλώνω απερίφραστα. Μην ακούει ο κόσμος δεξιά και αριστερά παραφιλολογίες, παραπληροφόρηση και συζητήσεις του καφενείου. Άρα αυτό που μας λέτε σήμερα, ότι δεν κλείνει σε καμιά περίπτωση η καρδιολογική κλινική, ο κόσμος θα προσέρχεται και μετά την 1η Αυγούστου. Εννοείται. Κανονικά και χωρίς πρόβλημα. Εννοείται. Μέχρι που να βρεθεί όμως και η οριστική λύση της προκήρυξης των θέσεων, λύση, δύο ή τριών θέσεων καρδιολόγων για την καρδιολογική κλινική. Ακριβώς. Μακάρι να έρθουν οι γιατροί και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Την προκήρυξη αυτή, φαντάζεται, την περιμένουμε. Πότε μπορούμε να την περιμένουμε? Έχει σταλεί κάτω, έχει προεγκριθεί. Φαντάζομαι πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί. Ναι. Είστε αισιόδοξος ότι θα ανταποκριθούν και θα έρθουν γιατροί εδώ, κύριε Χάτσο? Αν πάρω σαν δεδομένο την προηγούμενη εμπειρία, όχι, δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είστε αισιόδοξος. Έτσι όπως και με τον πνευμονολόγο που έχουμε προκηρύξει 3-4 φορές τη θέση. Και δυστυχώς για να προκηρύσουμε πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, ενδεχομένως καρδιολόγους, και δεν καλύπτονται οι θέσεις, βγαίνουν άγονες, άρα θα μπορούσαμε να έχουμε καλύψει άλλες θέσεις. Για παράδειγμα που ζητάμε, ουρολόγους, ακτινολόγους, ναι, 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 τώρα που προέκυψε θέμα. Ας πούμε ακτινολογικό. Εντάξει, βγήκε η κυρία Μαρμαρέλη σε συνταξιοδότηση. Μας ενημέρωσε έγκαιρα, φροντίσαμε, φέραμε επικουρικό, υπήρχε επικουρικός. Μα όχι, συγγνώμη, κυρία Πασαλίδου. Για την κυρία Μαρμαλέρη, πρέπει να προκηρύξουμε τη θέση της. Έτσι. Ζητάμε τώρα κάτ' εξαίρεση, γιατί τώρα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η συνταξιοδότησή της, να μπορέσει να προκηρυχθεί μαζί με την προηγούμενη έγκριση που έχουμε, να μπορέσουμε να προσαρτήσουμε και την θέση του ακτινολόγου, την οποία δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε πριν από 1,5 μήνα, 2 μήνες. Τώρα, για να έρθουμε λίγο και στο ένα. Οι πολίτες της Καστοριάς να είναι σίγουροι ότι κάνουμε το καλύτερο. Ότι δεν θα καταλάβουν όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Σαββατοκύριακα εδώ πέρα, άντε δεν έχουμε πάρει, προσπαθούμε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το γνωρίζει η κοινωνία της Καστοριάς. Μάλιστα. Τώρα όμως, για την καλή συνεργασία, γιατί γίνεται μια αναφορά εδώ από φίλο μας. Με αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Γούλιο και για αυτά που λέτε για τον κύριο Γούλιο σήμερα, πώς μπορεί να είναι καλή η συνεργασία? Γιατί διοικητής και διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας λογικά πρέπει να συνεργάζονται. Μετά από όλα αυτά, πώς θα συνεργαστείτε με τον κύριο Γούλιο? Ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, έτσι, επιλέγεται και διορίζεται από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια. Έτσι, δεν είναι μια θέση η οποία είναι μόνιμη, ναι, δεν είναι μια θέση, σωστά, η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί. Ναι. Αυτό όμως που ρωτάμε είναι πώς θα συνεργαστείτε με τον κύριο Γούλιο μετά από αυτά που έχουμε δείξει. Σας απάντησα ξεκάθαρα. Μπορείτε λίγο να το κάνετε λίγο πιο αναλυτικά για να το καταλάβουμε απολύτως. Είπα ότι αυτή η θέση δεν είναι μόνιμη, η θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Ναι. Έτσι. Δεν είναι μόνιμη. Διορίζεται, ορίζεται. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, ουσιαστικά εννοείται την αντικατάσταση του κύριου Γούλιου, για να το καταλάβουμε παρκώς. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Μιλάτε για αντικατάσταση του κύριου Γούλιου? Εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Εγώ αυτό που σας είπα και αυτό που θα κάνω είναι ότι θα τον ελέγξω για τα πειθαρχικά παραπτώματα στα οποία έχει υποπέσει και τα οποία έχουν δημιουργήσει, πώς να πω, έχουν πλήξει το κύρος και την αξιοπιστία του νοσοκομείου και έχουν δημιουργήσει σοβαρές αμφιβολίες
στην κοινωνία της Καστοριάς. Ανθρώπινα τον τηλεφωνήσατε, γιατί φαίνεται να έχει κάνει μια δήλωση ότι χάρη στις ενέργειές μου έλυσα το πρόβλημα. Και του είπα, πείτε μου σας παρακαλώ, ποια είναι αυτή η λύση, η μόνιμη. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Είπε δεν ξέρει τίποτα, το Υπουργείο δεν ξέρει τίποτα. Και τι σας είπε ο κύριος Γούρος? Ίσως το καλέσουμε και εμείς βέβαια στην απορία, αν θέλει να πει κάτι για τον τρόπο με τον οποίο βγήκε προς τα έξω όλη αυτή η παρουσία του αυτές τις μέρες. Εμένα μου δικαιολογήθηκε ότι παρεμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του. Παρεμηνεύτηκαν οι δηλώσεις. Και ότι δεν. Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κάτι άλλο. Δηλαδή ο κύριος Γούρος σας είπε ότι εγώ ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα, ότι εγώ έλυσα το πρόβλημα. Αυτή ήταν μια προφορική συζήτηση. Αυτά θα μας τα εξηγήσει στην απολογία που θα τον καλέσω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε εσάς ο κύριος Γούλιος είπε ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι έλυσα το πρόβλημα και ποτέ δεν έκανα τέτοια δήλωση. Αυτό καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, και, περιπλεγμένη λοιπόν, ιστορία. Δεν είναι και η πρώτη φορά που δημιουργείται τέτοιο θέμα. Ο ίδιος ο κύριος Γούλιος ή και άλλος? Τον κύριο Γούλιο. Δεν θυμόσαστε τι τραβούσε τόσο καιρό με την Ινδύμ και με το ΚΚΕ και έχω τρεις απερωτήσεις στη Βουλή. Σαν νοσοκομείο, ότι ήθελα να διώξω προσωπικό. Εννοείται ότι ο κύριος Γούλιος και τότε λοιπόν με αυτά που έλεγε στους υγειονομικούς. Η ΕΝΔΙΜ το έλεγε. Ναι, και επικαλούνταν η ΕΝΔΙΜ βεβαίως. Βέβαια ο κύριος Γούλιος. Δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα, έχει κλείσει. Όχι, έχει κλείσει, αλλά είχε βγει δημοσίως και είπε οδέποτε. Εγώ είπα αυτή την φράση στην οποία η ΕΝΔΙΜ έλεγε ότι δεν έχουμε λεφτά και τέτοια. Και τώρα εγώ αυτό ζήτησα. Βγάλει μια διάψευση. Και τι σας είπε, θα βγάλει? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα τον καλέσουμε και θα δούμε πραγματικά τις δικές του προθέσεις, γιατί όντως είναι. Θα προτιμούσε, επειδή είναι υπηρεσιακό θέμα, ναι, να μην αναφερθεί σε αυτό. Εάν έχει κάποιο θέμα με το μέσο που έκανε τις δηλώσεις, αυτό είναι δικό του θέμα, ιδιωτικό, ας το επιλύσει. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να μας πει, τι θέλει να διαψεύσει σήμερα ή να μην διαψεύσει. Κύριε Χάτσιο, νομίζω ότι μένουμε σε αυτά. Θέλω να κάνω έκκληση στο κοινό της Καστοριάς, στους ανθρώπους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το τηλέφωνο μου είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Να βρεθεί ένας άνθρωπος που να πει κάποια στιγμή ότι δεν σήκωσα το τηλέφωνο ή δεν τον πήρα αμέσως μόλις τελείωσε την υποχρέωση που είχα. Εμένα με ενδιαφέρει να έχουμε καλή συνεργασία, να μπορούμε να προωθήσουμε τις ανάγκες του νοσοκομείου Καστοριάς. Είναι πολλά τα προβλήματα. Θα συνεχίσουν να σκάζουν συνέχεια. Έχουμε ήδη τρεις και έχουμε άλλους τρεις διευθυντές, εμπειρότατα στελέχη, τα οποία θα βγουν στη συνταξιοδότηση. Έτσι. Πρέπει να έχουμε όχι μόνο σαν νομός αλλά και σαν περιφέρεια και σαν υγειονομική περιφέρεια, έτσι, μια ομοψυχία, μια ενότητα και μια αλληλοβοήθεια, όπως και εμείς θα βοηθήσουμε τώρα την Πτολεμαϊδα. Νομίζω ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με την καλή συνεργασία. Κρατάμε λοιπόν ότι δεν κλείνει σε καμιά περίπτωση η καρδιολογική. Από εδώ και πέρα θα συνεχιστεί με τον τρόπο που έχετε επιλέξει και βρει. Από εκεί και μετά επίσης να πούμε ότι προκηρύσουμε τις θέσεις και αν έχουμε ευτυχή αποτέλεσμα στελεχώνουμε και με μόνιμο προσωπικό και καρδιολόγους την καρδιολογική, αλλά σε τελική ανάλυση, σε τελική ανάλυση ο κόσμος δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Αυτό ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Και επειδή άνθρωποι είμαστε, σας λέω, είναι ένα δυναμικό περιβάλλον, δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από ασθένειες, από οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε υπάρχει το οποίο πρέπει να έχει γνώση οι πολίτες της Καστοριάς θα ανακοινωθεί επίσημα από το νοσοκομείο. Μάλιστα. Από εμένα. Κύριε Χάτσιο, σας ευχαριστούμε και περιμένουμε τα νεότερα βέβαια όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Παρακαλώ ψυχραιμία, παρακαλώ υπομονή στον κόσμο. Ξέρετε ότι οι εποχές που περνάμε είναι πολύ δύσκολες. Ήδη έχουμε καινούριο κύμα, μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων. Ευτυχώς όχι. Με την ευκαιρία στο νοσοκομείο, τι γίνεται με αυτό? Διασωληνώσεις. Ναι, με την ευκαιρία, τι γίνεται με αυτό? Ναι, έχουμε τρομερή προσέλευση περιστατικών οι οποίοι εξετάζονται. Ευτυχώς οι περισσότεροι δεν χρειάζονται νοσηλεία, όμως κάποια περιστατικά τα οποία είναι ίσως σε μεγάλη ηλικία ή έχουν άλλου είδους ευπάθειες, χρειάζονται νοσηλεία. Έχουμε αύξηση των νοσηλευόντων στο νοσοκομείο? Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Το ευτυχές είναι ότι ίσως και εντός της εβδομάδας, τις επόμενες μέρες θα δώσουμε σε χρήση την κλινική αυτή, τον οικίσχο, ναι, που έχουμε κάνει για τους υπόπτους. Δυστυχώς υπήρχε μια καθυστέρηση, γνωστές καθυστερήσεις των διαγωνισμών και δεν μπορούσαμε να έχουμε έγκαιρα την γεννήτρια οξυγόνου που χρειαζόταν, καταλαβαίνετε, ναι, τώρα, ναι, για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται υποβοήθηση της αναπνοής. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, με πολύ άμεσες διαδικασίες και σίγουρα με την οικονομική βοήθεια, και ευχαριστώ την Αντιπεριφέρειάρχη και τις υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας που μας χρηματοδότησαν
το έργο. Ήδη τελειώνει, τελείωσε μάλλον την Παρασκευή. Από την βασική γεννήτρια, από τη βασική δεξαμενή οξυγόνου που έχουμε, έχουμε κάνει μια αέρια σύνδεση για να μεταφέρουμε το οξυγόνο στον οικίσκο, έτσι ώστε και σε αυτούς τους 1-2 μήνες που θα τελειώσει ο διαγωνισμός για την γεννήτρια οξυγόνου, να μπορούμε να βάλουμε το. Ναι, μια και το λέτε, λίγο να πάω τώρα με την ευκαιρία και στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγει την 5η 21 Ιουλίου, που πέρα από τον κίνδυνο για την κορδολική, όπως ανέφερε, και το εκτινολογικό εργαστήριο με δύο γιατρούς υποχρεωμένους να εκτελούν. Σας το είπα προηγουμένως. Ναι, λέει και κάτι ακόμη. Λέει και για το πολυδιφισμισμένο λιόμενο κοντέινερ δεν είναι έτοιμο, με κίνδυνο να μετατραπεί για μια ακόμη φορά υποθολογική κλινική σε COVID και οι ασθενείς με παθολογικά προβλήματα, ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών του νοσοκομείου, να διασκορπιστούν οπουδήποτε βρίσκεται άδειο κρεβάτι, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται τόσο για δυτική νοσηλεία όσο και για τη λειτουργία των άλλων κλινικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τελιγιορίδου κάνουν την πολιτική τους τοποθέτηση. Ωραία, τη σέβομαι, σέβομαι τον κοινοβουλευτισμό. Από εκεί και πέρα σας είπα τι ισχύει και γιατί καθυστέρησε λίγο περισσότερο από όσο υπολογίζαμε ο ΙΚΙΣΚΟΣ. Δεν ήταν δικό μας θέμα, είναι θέμα διαδικασιών του ΕΣΠΑ. Εκείνο που μπορούσε να κάνει και πραγματικά συγχαίρω την τεχνική υπηρεσία, τον κύριο Τουμπίδη και όπως είπα ευχαριστώ την αντιπεριφέρεια. Βρίσκουμε συνεχώς λύσεις για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το κοινό της Καστοριάς. Και παλιότερα είχαν πει ότι θα κλείσει η Μευτική, θυμάστε τι ιστορία έγινε. Τέλος πάντων, ποτέ δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε. Ζούμε μια κρίση, ζούμε έκτακτες καταστάσεις. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο από πλευράς χώρων είναι γνωστά. Έχουμε καταθέσει τις μελέτες μας, τις ξέρετε αυτές στην περιφέρεια, ώστε πολύ γρήγορα να μπορέσουμε να κάνουμε τις καινούργιες πτέρυγες και τα καινούργια κτίρια, κάτι που δεν έχει γίνει τα 15 τελευταία χρόνια. Τι άλλο να κάνουμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Ναι. Βέβαια, για να το κλείσω, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο στόχος της ρήκωσης του νοσοκομείου γίνεται πραγματικότητα. Θα τους αφήσουμε. Η ώρα για πολιτική αλλαγή έφτασε. Έτσι καταλήγει σέβομαι, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σέβομαι τις πολιτικές απόψεις του κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος. Μάλιστα. Κύριε Χάτσιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Για ό,τι χρειαστεί, τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι στους συμπολίτες. Καλό καλοκαίρι, πραγματικά και ήσυχο. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.